Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας για μία ακόμη φορά αγγίζει ένα φλέγον και ζέον πρόβλημα της σημερινής κοινωνίας μας και εν προκειμένου των ημερών που διανύουμε. Το Γραφείο Γάμων και Οικογενείας, πραγματοποιώντας τις συνάξεις γονέων και νέων ζευγαριών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, προσπαθεί να αγγίξει όλα τα προβλήματα και όλο το φάσμα των αναγκών του ανθρώπου του σήμερα. Έτσι λοιπόν, τις ημέρες αυτές, τις ημέρες που τα παιδιά μας, οι νέοι, ετοιμάζονται να δώσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις και βρίσκονται σε ένα διαρκές και μεγάλο άγχος, και μαζί με αυτούς και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, προσπαθούμε λοιπόν μέσα από μια ομιλία, αλλά και μετά διάλογο, ο οποίος θα ακολουθήσει, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα τα παιδιά μας. Θυμάμαι όταν ήμουνα υποψήφιος φοιτητής, η μητέρα μου έδινε να πιω χυμούς πορτοκάλι για να έχω βιταμίνη C. Δεν αρκούσε όμως αυτό. Χρειαζόταν και άλλα πράγματα. Χρειαζόταν ψυχολογική υποστήριξη, χρειαζόταν θάρρος, χρειαζόταν πνευματική ενίσχυση, προκειμένου να πετύχουμε εμείς οι νέοι άνθρωποι τότε στις εξετάσεις. Αυτά χρειάζονται και τα παιδιά μας σήμερα. Τα παιδιά μας, τα οποία ζουν βέβαια σε ένα διαφορετικό κόσμο από εκείνον που μεγαλώσαμε εμείς, ζουν στον κόσμο του διαδικτύου, της πληροφορίας, στον κόσμο της τεχνολογίας. Έχουν, αν θέλουν, τα πάντα στα χέρια τους. Χρειάζονται τι? Την όθηση από εμάς. Καλούμαστε λοιπόν την Κυριακή, 7 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο κέντρο νεότητος της Μητροπόλεως μας, να πάρουμε εφόδια και συμβουλές από την κυρία Γιώτα Παπαγεωργίου, ψυχολόγο, η οποία έχει ως κύριο μέλημά της τον επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά και τον συντονισμό σχολών γονέων, να μας βοηθήσει και εκείνη με τις γνώσεις και με την επιστημοσύνη της, ούτως ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πέρα από φροντιστήρια, πέρα από ακριβά ρούχα, πέρα από ακριβά κινητά, μπορούμε να δώσουμε και άλλα πράγματα στα παιδιά μας. Αυτά καλούμαστε να δώσουμε.